παρουσιάστε. Συντάγματος Ευζώνων, Δελβινάκη. Τμήματα προσοχή. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και στρατιώτες, από αυτή τη στιγμή πρέπει να αναγνωρίσετε ως διοικητή σας το συνταγματάρχη πεζικού Μητρούτσικο Ευάγγελο και να τον υπακούετε σε οτιδήποτε σας διατάξει για το καλό της υπηρεσίας, την εκτέλεση των στρατιωτικών κανονισμών, την τήρηση των νόμων και την επιτυχία των ελληνικών όπλων. Παραδίδοντας τη διοίκηση του 542 Συντάγματος Ευζώνων Δελβινάκη, θα διατηρώ με περηφάνεια την ανάμνηση της περίοδου όπου υπήρξα διοικητής του. Έχοντας συνέστηση της τιμής και της ευθύνης που πηγάζονται από την ανάμνηση της διοίκησης του 542 Συντάγματος Ευζώνων Δελβινάκη, δηλώνω ότι θα τηρήσω πιστά τους στρατιωτικούς κανονισμούς και νόμους και θα απαιτήσω την τήρησή τους από όλους χωρίς καμία εξαίρεση. Αθεωρητές, παξιωματικοί, στρατιώτες, εθνοφύλακες και πολιτικό προσωπικό του 542 Συντάγματος Ευζώνων Δελβινάκη. Με ιδιαίτερη συγκίνηση παραδίδω σήμερα, κατόπιν απόφαση στρατιωτικής ηγεσίας, μετά από ένα χρόνο, εύχομαι υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει. Ευχαριστώ τον Θεό, την Παναγία και τους προστάτες μας, Άγιο Γεώργιο και Αγία Βαρβάρα, καθώς και τον Άγιο Σάββα Εγκαλύμνο, που μου έδωσαν δύναμη και υγεία να επιτελέσω το χρέος μου και προστάτευσαν από τη σκέψη στο Σύνταγμα από δυσάρεστες καταστάσεις. Απερχόμενος, σας αποχαιρετώ με πατρική και συναδελφική αγάπη, ευχόμενος σε όλους σας υγεία και πρόοδο και σας διαβεβαιώνω ότι όλα όσα πετύχαμε μαζί θα με συντροφεύουν για πάντα. Προσωπικά, νιώθω υπερήφανος που υπήρξα διοικητής σας και θα διατηρώ με περηφάνεια την ανάμνηση ότι υπηρέτησα σε αυτό το ιστορικό Σύνταγμα. Υποκλινόμενος ευλαβητικά στις πολεμικές σημαίες του Συντάγματος και των μονάδων του, αποτείνοντας φόρο τιμής στους 1085 ηρωικούς και αθάνατους νεκρούς ευζώνους του κατά τους αγώνες του έθνους, από τη Μικρασιατική Καστρατεία όπου έλαβε μέρος από τη διοίκηση του ευληματικού Νικολάου Πλαστήρα έως και τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, οι οποίοι έπεσαν μαχόμενοι πιστοί στο καθήκον υπέρ βομών και αιστιών, σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω στρατός! Ζήτω! Ζήτω το 542 Σύνταγμα Ευζώνων Δελβινάκη! Ζήτω! Τμήματα! Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώτες, εθνοφύλακες και πολιτικό προσωπικό. Με απόφαση στρατιωτικής ηγεσίας αναλαμβάνω από σήμερα τη διοίκηση του ένδοξου 542 Συντάγματος Ευζώνων
Δελβινάκη, αντικαθιστώντας τον καταξιωμένο και εκλεκτό συνάδελφο ταξιέρχο Κωνσταντίνο Δανάκη, στον οποίο και εκφράζω στρεμμένες μου ευχαριστίες, καθώς επίσης και όλων μας για τις πολύτιμες υπηρεσίες που πρόσφερε το τελευταίο έτος ως διοικητής του Συντάγματος. Διακατεχόμενος από συναισθήματα σεβασμού και υπερηφάνειας, υποκλίνουμε με βλάβια στις πολεμικές σημαίες του Συντάγματος και το μονάδο του και αποτείω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους αθάνατους και έντοξους νεκρούς που έψαχναν την εκτέλεση του καθήκοντος. Έχοντας βαθιά επίγνωση της ύψης τιμής που μου έγινε, αλλά και των ευθυνών και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή και που από σήμερα υπομίζομαι, δηλώνω ότι θα τηρήσω πιστά τους στρατιωτικούς κανονισμούς και νόμους και θα απαιτήσω την πιστή τήρηση και εφαρμογή από όλους χωρίς καμία εξαίρεση. Βασικός στόχος είναι το Σύνταγμα της Μονάδας, ανεξάρτητα από μονάδες του, να συνεχίσει να αποτελεί μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη στον πόλεμο ισοτικό σύμπνο της Δωδεκανήσου και για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται ευσυνδυσία, πειθαρχία, προσήλωση των καθήκων, σκληρή εκπαίδευση, μεθόδευση και οργάνωση εργασίας και καλλιέργεια πνεύμα συνεργασίας, εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Ως προϋποθέσεις για την επιτυχή εκτέλεση αποστολής μας, θεωρώ τη συνεχή καλλιέργεια των στρατιωτικών αρετών της Ανδρείας, Καρτερίας, Φιλοπατρίας, στρατιωτικού πνεύματος και της πειθαρχίας. Επιπρόσθετα, την επένδυση των παραδοσιακών αρχών και αξιών που πρέπει να κοσμούν ένα στρατιώτη όπως είναι η λεβεντιά, η ειλικρίνεια, η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία, η ανάληψη ευθυνών, η επιβράβευση των αρίστων, η μεγαλοψυχία και πάνω απ' όλα η συναδελφικότητα. Στον απερχόμενο διοικητή, ταξίαρχο Κωνσταντίνο Δανάκη, εύχομαι ολόψυχα ό,τι καλύτερο σε προσωπικό, οικογενειακό και υπηρεσιακό επίπεδο. Με τη βοήθεια του Θεού, την εμπιστοσύνη της ηγεσίας, τη δική σας άμεση συμπαράσταση, με την άρση συνεργασία με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία της ιστορικής αυτής περιοχής και τη βεβαιότητα ότι όλοι θα επιτελέσουμε το έργο στο ακέραιο, εύχομαι υγεία και δύναμη σε εσάς και στις οικογένειές σας και σε καλό να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω το 542 Σύνταγμα Ευζών Δελβινάκη! Ζήτω! Thank you.